πρόοδο από την Τρόικα που θα ανοίξει τον δρόμο για την εκταμείευση των εκκρεμών δόσεων, περιμένει σήμερα ο Γιάννης Τουρνάρας. Συμφωνία θέλει και ο πρόεδρος του Eurogroup, αλλά αναμένει το πράσινο φως της Τρόικα. I certainly hope so. I think it's important for all of us and certainly for Greece to have this agreement. So let's hope that the Troika and the government in Athens work out an agreement very soon. Αν και ο Πολ Τόμψεν υπαναχώρησε στο καυτό ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, συνολική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν υπάρχει. Τα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά είναι πολλά, όπως οι ομαδικές απολύσεις, η κατάργηση των φόρων υπερτρίτων, το γάλα, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα φαρμακεία. Παρά το ψυχρό πολεμικό κλίμα των τελευταίων ημερών, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές φαίνεται να συγκλίνουν στο ότι αργά ή γρήγορα θα τα βρούμε. Επόμενη ημερομηνία ορόσημο η 1η Απριλίου, οπότε και θα γίνει άτυπο Eurogroup ή λίγο νωρίτερα, καθώς η Αθήνα ελπίζει σε επικύρωση συμφωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι επικεφαλείς της Τρόικα θα μετάσχουν στη συνεδρία του Eurogroup και θα επιστρέψουν, σύμφωνα με πληροφορίες, από Τετάρτη. Τώρα, σε ανοιχτή ρήξη μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου,